τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος καλείται, όπως προσέλθει, για την ενομισμένη διαβεβαίωση του ως Υπουργού Εξωτερικών, υπογραφή της διαβεβαίωσης και παραλαβή του διορισμού του. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη στους ελαγμούς του Σύνταγμα και στους δρόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων μου που με ανατίθενται ως Υπουργού Εξωτερικών. Ο κύριος Μάκης Κεραυνός ως Υπουργός Οικονομικών. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την εκτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Οικονομικών. Κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου ως Υπουργός Εσωτερικών. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αδερφικής της ακεραιότητάς της, καθώς και ακέραια την επιτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται ως Υπουργός Εσωτερικών. Επειδή ο κύριος Μιχάλης Γιοργάλας, ως Υπουργός Άμυνας, νοσεί με κορονοϊό, έχει ήδη νωρίτερα δώσει σήμερα τη διαβεβαίωσή του. Η κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, ως Υπουργός Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο κύριος Αλέξης Βαφεάδης, ως Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού. Ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, ως Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Ο κύριος Πέτρος Ξενοφόντος ως Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των κατοικών που μου ανδύνεται ως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο κύριος Γιάννης Παναγιώτου ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και για ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού. Η κυρία Άννα Προκοπίου ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακεραία την επιτέλεση των καθηκόντων που μου ανατίθενται ως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η κυρία Πόπη Κανάρη ως Υπουργός Υγείας. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητάς της, καθώς και ακέραια την επιτέλεση των καθηκόντων μου που μου ανατίθενται ως Υπουργού Υγείας. Η αυτοεξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρακαλείται όπως υπογράψει το βιβλίο των διορισμών. Παραλαβή διορισμού νέων αξιωματούχων του κράτους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης καλείται όπως προσέλθει για να παραλάβει το διορισμό του ως κυβερνητικού εκπροσώπου. Η κυρία Ειρήνη Πικί ως υφυπουργός παρά τον Πρόεδρο. Η κυρία Μαρίνα Χατζημανόλη ως υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τον Πρόεδρο. Ο
κύριος Κώστας Κουμής ως υφυπουργός τουρισμού παρά τον Πρόεδρο. Ο κύριος Φίλιππος Χατζηζαχαρία ως υφυπουργός έρευνας, καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής παρά τον Πρόεδρο. Η κυρία Μαριλένα Ευαγγέλου ως υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας παρά τον Πρόεδρο. Ο κύριος Μιχάλης Χατζηγιάννης ως υφυπουργός πολιτισμού παρά τον Πρόεδρο. Ο κύριος Χαράλαμπος Χαραλάμπους ως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η κυρία Δόξα Κομοδρόμου ως αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Ο κύριος Βίκτορας Παπαδόπουλος ως Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παραλαβή διορισμού νέων επιτρόπων του κράτους. Η κυρία Μαρία Παναγιώτου καλείται όπως προσέλθει για να παραλάβει το διορισμό της ως Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Η κυρία Τζότζη Χριστοδούλου ως Επίτροπος Ισότητας των Φύλων. Ομιλία της Αυτοεξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Γενικέ, κύριε Πρόεδρε του Ανωτάτου, κυρίες και κύριοι, πριν της όποιας άλλης αναφοράς θα ήθελα να εκφράσω το συγκλονισμό μου για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Σε λίγο θα μιλήσω και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να μεταφέρω τα συλληπιτήρια της κυβέρνησης και φυσικά του κυπριακού λαού. Φίλες και φίλοι, προβαίνοντας χθες την νομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά το τυπικό, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, της παραλαβής της Προεδρίας από τον απερχόμενο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, στην επίσημη πρώτη της νέας διακυβέρνησης, την οποία ο κυπριακός λαός εναπόθεσε με εμπιστοσύνη τις ελπίδες του. Δήλωσα χθες και θέλω και σήμερα να το επαναλάβω την ετοιμότητά μου να αναλάβω την διακυβέρνηση της χώρας, εκφράζοντας την πλήρη επίγνωση της αναγκαίας από μέρους μου απόλυτης αφοσίωσης στο κράτος, στους θεσμούς, στους πολίτες και στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, βάσει και των προνοιών του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ισχυών των νόμων. Δήλωσα ότι αντιλαμβάνομαι πλήρως τη βαριά ιστορική ευθύνη, την οποία αναλαμβάνω με υπερηφάνεια, με δέος και με αποφασιστικότητα. Όλα αυτά με την δέουσα αυστηρότητα αναμένω και από όλους εσάς, τους πιο στενούς μου συνεργάτες που αναλαμβάνετε σήμερα τα υψηλά για την πατρίδα μας καθήκοντα. Έχοντας την υπέρτατη τιμή να είμαι ο πρόεδρος της εκτελεστικής εξουσίας, θέλω και ενώπιον σας να επαναλάβω ότι θα κάνω το πάνω ώστε να αποτελώ παράδειγμα εργατικότητας, ήθους, αφοσίωσης, αναμένοντας και από τον καθένα από εσάς που εκούσια και συνειδητά αναλαμβάνετε σήμερα
να ακολουθήσετε ακριβώς τον ίδιο δρόμο. Οδηγός και επιξήρα μας αποτελούν πάντα το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχύοντες νόμοι και οι διεθνείς συνθήκες που μας δεσμεύουν, τους οποίους και πρέπει συνεχώς να μελετάτε. Αναμένω ότι θα ενεργείτε όλοι πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους, υπηρετώντας το συμφέρον της Κύπρου και του πολίτη. Το προσωπικό σας συμφέρον θα πρέπει να παραμεριστεί όσο ασκείτε τα καθήκοντά σας. Ο σεβασμός μας στον κυρίαρχο κυπριακό λαό, σε αυτόν που μας εξέλεξε, που εναπόθεσε σε εμάς τις ελπίδες του, που ναι, δικαιολογημένα έχει πολλές προσδοκίες από την διακυβέρνησή μας, θα αποδειχθεί μόνο μέσα από την προσήλωση στη δουλειά μας, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να παραχθεί έργο το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή του πολίτη σε όλους τους βασικούς τομείς. Αγαπητοί μου, ενώπιον χθες της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και ολόκληρου του κυπριακού λαού, εξέφρασα επίσης την ειλικρινή πολιτική μου βούληση να εργαστώ σκληρά για να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στο σύνολο του κυπριακού λαού. Όχι μόνο επειδή το αξίζει, αλλά και επειδή αυτό θα ενισχύσει την κρατική μας υπόσταση. Αυτό εμέσως, αλλά πολύ καθοριστικά, θα ενισχύσει την Κύπρο σε όλες τις μεγάλες διεκδικήσεις. Γι' αυτό και στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας έχει τεθεί ο άνθρωπος και το ευζήν του, και σήμερα, στη δική σας επίσημη πρώτη, σας ζητώ να εγκύψετε στις πολιτικές προτεραιότητες και συγκεκριμένες προτάσεις, όπως συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμά μας, να τις κάνετε χτήμα σας, να ξεκινήσετε αμέσως τη στρατηγική υλοποίηση και να προχωρήσετε σε δουλειά που θα επιφέρει έργο. Με χρηστή διοίκηση, δικαιοσύνη και αποφασιστικότητα, αξιοποιήστε το ικανό ανθρώπινο δυναμικό που η Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία διαθέτει, και δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα πετύχουμε όλους τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης που διαμορφώσαμε μαζί με την κοινωνία περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την καθημερινότητα, τις οποίες εσείς καλείστε τώρα να υλοποιήσετε υπό την δική μου καθοδήγηση και την δική μου στήριξη. Για την σύντομη ανακούφιση των συμπολιτών μας με στοχευμένα οικονομικά μέτρα, για την επίλυση σημαντικών εργασιακών ζητημάτων που εκκρεμούν ώστε να διαφυλαχθεί η εργατική ειρήνη στον τόπο μας, για επίλυση προβλημάτων στην παιδεία, για διορθωτικές κινήσεις στον τομέα της υγείας, πάντα εντός του πλαισίου του Γενικού Συστήματος Υγείας, για αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, για την επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνολογικής αναβάθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, για την προαγωγή του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων, για πιο φιλική προς τον πολίτη δημόσια διοίκηση. Διορίζοντας σας σήμερα στα υψηλά σας καθήκοντα, δείχνω σε εσάς την ίδια ακριβώς εμπιστοσύνη που επέδειξε σε μένα ο κυπριακός λαός με την ψήφο του. Υπογραμμίζω ενώπιον σας ξανά ότι όλες οι πολιτικές μας έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, και ότι καθ' όλη τη διάρκεια που θα παραμείνετε στο πόστο σας θα πρέπει να είστε παραγωγικοί, να είστε δραστήριοι, αφοσιωμένοι, οι πρώτοι των πρώτων σε εργατικότητα και ήθος, πάντα πιστοί στο Σύνταγμα και στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένω και απαιτώ από εσάς ό,τι ακριβώς απαιτώ και από τον εαυτό μου. Είμαστε εδώ για να παράξουμε έργο για την Κύπρο, ώστε όταν εμείς παραδώσουμε με την ολοκλήρωση της θητείας μας, να αφήσουμε στον κυπριακό λαό χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα. Σας καλώ επίσης να μην λησμονείτε ποτέ ότι η εξουσία την οποία έχετε είναι προσωρινή και εκπορεύεται από τον λαό με μοναδικό σκοπό να αποδώσει ωφέλη στους πολλούς και όχι στους λίγους. Υλοποιώντας μεθοδικά το πρόγραμμά μας, να θυμάστε πάντα ότι η επιτυχία του ενός είναι επιτυχία όλων, και η αποτυχία οποιοδήποτε θα έχει επιπτώσεις στο σύνολο της κυβέρνησης, στον πρόεδρο
και φυσικά στον κυπριακό λαό. Να θυμάστε ότι είμαστε εδώ για να πάρουμε την πατρίδα μας μπροστά και όχι να καλύπτουμε πυροσβεστικά τα όποια κενά και τις όποιες παραλήψεις. Γι' αυτό και πρέπει να προηγείται των όποιων διορθωτικών κινήσεων η στρατηγική υλοποίηση του προγράμματός μας με μεθοδικότητα και συνέπεια. Αγαπητοί μου, επιλεγήκατε για να υπηρετήσετε τη χώρα μας, ο καθένας και κάθε μία από εσάς από το χαρτοφυλάκιο που του ανατέθηκε, με βάση τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ικανότητές σας και τη δική μου έντονη πεποίθηση ότι μπορείτε με επιτυχία να ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας. Σας καλώ να συμβάλλετε καθοριστικά, ώστε να κάνουμε πράξη όλα όσα υποσχεθήκαμε στον κυπριακό λαό, στον οποίο θα λογοδοτούμε καθημερινά και ο οποίος στο τέλος της ημέρας θα μας αξιολογήσει όλους. Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος για κανένα μας. Αυτό θέλω να το γνωρίζετε πολύ καλά και είμαι βέβαιος ότι καθημερινά θα κρινόμαστε αυστηρά. Αυτό ήδη γίνεται ακόμα και πριν την ανάληψη των καθηκόντων μας και δεν πρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση αυτό να προσεγγίζεται αρνητικά. Προσωπικά και σας καλώ να πράξετε και εσείς το ίδιο, η αυστηρή και από την πρώτη μέρα κριτική είναι ένδειξη των υψηλών προσδοκιών της κοινωνίας ευρύτερα για τη δική μας διακυβέρνηση. Στο χέρι μας είναι να αποδείξουμε ότι ναι, μπορούμε με απόλυτη επιτυχία να ανταποκριθούμε. Άρα σας καλώ να επιδιώκετε την κριτική και αυτή που θα γίνεται με καλές προθέσεις και αυτή που θα γίνεται για άλλους λόγους και να γνωρίζετε καλά ότι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας και τίποτε άλλο. Οι υποχρεώσεις μας είναι έναντι του συνόλου του κυπριακού λαού και κανενός άλλου. Στόχος μας είναι να τιμήσουμε το κοινωνικό συμβόλαιο που υπογράψαμε με την κυπριακή κοινωνία. Είναι την ίδια στιγμή πολύ σημαντικό για μένα και σας καλώ να το κάνετε, να έχετε ανοιχτές τις πόρτες σας στους πολίτες, να φουγκράζεστε τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Να συνεχίσετε την δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Θέλω επίσης να σας πω ότι εύκολες λύσεις και μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, με στοχοπροσύλωση, με εργατικότητα, με συνέπεια, με μεθοδικότητα και επιμονή, μπορούμε ναι να πάρουμε τη χώρα μας μπροστά. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια, απαιτείται μελέτη, οργάνωση και μεθοδικότητα. Σας καλώ να είστε πρακτικοί και αποτελεσματικοί, πάντα εντός του πλαισίου της νομιμότητας. Σας καλώ να είστε ειλικρινείς και δίκαιοι, να γίνετε υπηρέτες της αξιοκρατίας. Επαναλαμβάνω να θυμάστε ότι θα κριθούμε όλοι από το αποτέλεσμα. Όταν εμείς θα φύγουμε, η μόνη επιτυχία μας θα είναι όποιο έργο καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας που είναι υποφελές για τον πολίτη, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κερδίσετε όλοι και ο καθένας ξεχωριστά την εμπιστοσύνη της κυπριακής κοινωνίας, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό θα γίνει μόνο αν η δουλειά σας επιφέρει χειροπιαστό υποφελές έργο και αν πολιτικά διοικείται με διαφάνεια, με έλεγχο και καθημερινή λογοδοσία. Ανεβάστε τον πήχη του ήθους ψηλά, κρατώντας την ίδια στιγμή τους τόνους χαμηλά. Δεν είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε καμία προσωπική φιλοδοξία ή συμφέρον. Αυτό, όπως προανέφερα, θα πρέπει να παραμεριστούν από σήμερα. Φαινόμενα κακοδιαχείρισης, κρούσματα διαφθοράς και αναξιοκρατίας δεν θα γίνουν ανοιχτά. Αυτό θέλω να είναι σε όλους σαφές. Κανένας από μας και πρώτος από όλους εγώ, δεν είναι υπεράνω του νόμου. Όλοι μας, και επαναλαμβάνω και βάζω πάνω από όλους τον εαυτό μου, πρέπει να είμαστε, το είπα στην αρχή, θέλω να το επαναλάβω, το ζωντανό παράδειγμα
το θετικό πρότυπο για τους συνεργάτες και τους πολίτες για την ευρύτερη κοινωνία. Σας ζητώ να κάνετε καθημερινά την αξιολόγηση και την αυτοκριτική σας, να επιβραβεύετε τους ικανότερους, να είστε δίκαιοι με όλο το προσωπικό και φυσικά ανοιχτοί στην κοινωνία και να είστε έτοιμοι, εφόσον αντιληφθείτε ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στα πολύ απαιτητικά σας καθήκοντα ή έχετε περιπέσει σε σημαντικό και επιβλαβές για την πατρίδα μας σφάλμα, να μου υποβάλλετε την παραίτησή σας πριν ακόμα χρειαστεί να σας το ζητήσω εγώ. Διότι πρέπει να είναι πολύ καλά εμπεδωμένο στη συνείδηση του καθενός που λαμβάνει μέρος στα κοινά και ειδικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον, ότι η δική τους ανεπάρκεια να αποδώσουν ισοδυναμεί με κόστος βαρύ στον πολίτη και στη χώρα, και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν τα όρια και την ώρα της εξόδου τους. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή μας την προσπάθεια για την υλοποίηση του προγράμματός μας για την Κύπρο, όπως την έχουμε οραματιστεί, στηριζόμαστε στη συνεργασία με τους θεσμούς, με τους ανεξάρτητους αξιωματούχους, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, τους επαγγελματίες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και με το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη μιας καλής συνεργασίας με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και με όλα τα πολιτικά κόμματα. Όπως ανάφερα και χθες στην τελετή διαβεβαίωσης, η Βουλή των Αντιπροσώπων πρέπει να είναι ο πιο μεγάλος μας σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό τόσο εγώ όσο και εσείς θα πρέπει να διατηρούμε συνεχώς γέφυρες επικοινωνίας και παραγωγικής συνεργασίας με τη Βουλή των Αντιπροσώπων και με τα κόμματα. Επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική αναφορά στην δημόσια υπηρεσία, η οποία είναι η ραχοκοκαλιά της εκτελεστικής εξουσίας, το στήριγμά μας σε αυτή την προσπάθεια, ο μηχανισμός μέσω του οποίου θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας. Σας καλώ να είστε αυστηροί, αλλά ταυτόχρονα να είστε σωστοί και αξιοκρατικοί με όλους τους δημόσιους λειτουργούς σε όλες τις βαθμίδες. Υπάρχει, και το γνωρίζω πολύ καλά, άξιο ανθρώπινο δυναμικό. Εσείς πρέπει να φροντίσετε να τους εμπνεύσετε και να τους αξιοποιήσετε όντας οι καθοδηγητές τους, οι άξιοι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Να έχετε πάντοτε κατά νου τους κώδικες δεοντολογίας, την ίση αντιμετώπιση αντρών και γυναικών, την ειδική αντιμετώπιση ανθρώπων με αναπηρίες και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στο σεβασμό της προσωπικότητάς του. Κυρίες και κύριοι, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας επανέλαβα ότι στο δικό μου όραμα για την Κύπρο όλοι οι Κύπροι είναι ίσοι, όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αυτή η υπόσχεση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής. Θα είμαστε κυβέρνηση όλων των Κυπρίων χωρίς καμία απολύτως διάκριση. Σας καλώ να σπάσετε κατεστημένα και αντιλήψεις ότι το κράτος είναι εδώ για να εξυπηρετεί μόνο κάποιους. Φαινόμενα ευνοιοκρατίας δεν θα γίνουν ανεκτά όποιον και αν αφορούν. Μπορεί, όπως προανέφερα, να μην έχουμε μαγικά ραβδιά για άμεσες λύσεις, έχουμε όμως, και είμαι σίγουρος και εσείς, ως οι πιο στενοί μου συνεργάτες, την ειλικρινή πολιτική βούληση, έχουμε το πρόγραμμα και τον σχεδιασμό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας, για να είστε σήμερα εδώ, έχετε την εργατικότητα, έχετε το ήθος και γνωρίζετε τις σύγχρονες μεθόδους για υλοποίηση πολιτικών. Λειτουργήστε και θα λειτουργήσουμε ομαδικά, χωρίς μεγαλοστομίες, με έργα και όχι με λόγια. Να θυμάστε πάντα ότι έχουμε κάθε στιγμή ευθύνη για την ενίσχυση του κράτους μας, για την ασφάλειά του. Έχουμε ευθύνη για μια ευημερούσα για το σύνολο των πολιτών της Κύπρο. Έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε για τους νέους μας το μέλλον που τους αξίζει. Για να μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να ανταποδώσουμε στο ελάχιστο την εμπιστοσύνη που στο πρόσωπό μας επέδειξε
ο Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να αγαπήσουμε την ευθύνη, ακόμη και αν μείνουμε μόνοι μας στη διεκδίκηση των στόχων μας. Αγαπητοί μου, έδωσα χθες ενώπιον της Βουλής τη διαβεβαίωση ότι θα πορευτώ με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την Κύπρο, την υπέροχη μας πατρίδα και θα είμαι πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Σας καλώ να πράξετε κι εσείς ακριβώς το ίδιο για να γίνουμε μαζί ισχυρή ομάδα που θα πάρει την Κύπρο στη νέα εποχή. Καλές λοιπόν επιτυχίες, άξια και παραγωγική θητεία να έχουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείται ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος, όπως προσέλθει στο βήμα για την αντιφώνηση του εκ μέρους των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στον ελληνικό λαό και τα συλληπιτήρια μας για το ψεσινό τραγικό συμβάν. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μας για την εξαιρετική τιμή που μας κάνετε. Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε πλήρη συνέστηση του καθήκοντος που μας αναθέτεται σήμερα. Οφείλουμε να εργαστούμε ακαταπώνητα σε έκαστο πεδίο αρμοδιότητας μας, με ανοιχτό μυαλό και σταθερή προσήλωση στη συλλογικότητα και το δημόσιο συμφέρον. Έχουμε να λογοδοτήσουμε πέραν από εσάς και στον τόπο και στους πολίτες. Οι προσδοκίες της κοινωνίας είναι τεράστιες και το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας θα αποτελέσει οδοδείκτη. Δίδουμε τη συνταγματικά προβλεπόμενη διαβεβαίωση, ουσιαστικά εντελώμενη και για την επανένωση της πατρίδας μας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Έχουμε επίγνωση του βάρους της αποστολής μας, συνοδευόμενη από πραγματική και βαθιά ανησυχία για το αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Εάν δεν είχαμε αυτή την ανησυχία, ειλικρινά πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Τα πολλά λόγια δεν αρμόζουν στη στιγμή. Είναι ώρα των έργων. Καλή αρχή. Σας ευχαριστούμε. Θα ακολουθήσει η κατάθεση Στεφάνου από την αυτοεξοχότητα των Πρόεδρων της Δημοκρατίας, τον Ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου, στον προαύλιο χώρο του Προεδρικού Μεγάρου, στην παρουσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και των Επιτρόπων, λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου και η πρώτη συνεδρία του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Λήξη τελετής.